800 συν 800 από την έκτακτη εισφορά. Από χθες προσπαθεί να λογαριάσει τι σημαίνουν για το πορτοφόλι του τα νέα μέτρα. Μόνο εγώ από τη μείωση αφορολογήτου χάνω 400 ευρώ εγώ. Συν 400 ευρώ η γυναίκα μου, 800 ευρώ. Το αφορολόγητο μειώνεται από τις 12 στις 8.000 ευρώ και επιβάλλεται νέος φόρος 10% για εισοδήματα από 8 έως 12.000, με εξαίρεση τους νέους έως 30 χρόνων, τους συνταξιούχους άνω των 65 και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Με την έκτακτη εισφορά που έχω εγώ μαζί με τη γυναίκα μου, πιάνουμε γύρω στα 43 χιλιάρικα, άρα 800 ευρώ. Η έκτακτη εισφορά θα επιβληθεί κλιμακωτά από 1 έως 4% για τους φορολογούμενους και 5% για βουλευτές και κλεγμένους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τη δουλειά του κατάφερε να αποκτήσει μια μικρή ακίνητη περιουσία για την οποία, όπως και τόσοι άλλοι, δεν πλήρωναν τίποτα μέχρι τώρα. Σήμερα όμως, που το αφορολόγητο στα ακίνητα μειώνεται από 400 σε 200.000 ευρώ, θα αναγκαστεί να πληρώσει. Και ένα εκατοστάρικο είναι το ακίνητη περιουσία. Συν 90 ευρώ το πετρέλαιο, πιάνουμε 190 ευρώ. 800 έχουμε από το μείωση του αφορολόγητου. Ναι. Συν 800 από την έκτακτη εισφορά μας κάνουν 1.600 παιδιά, συν 100 από το ακίνητο και 90 από την αύξηση του πετρελαίου, πάμε 1.790 ευρώ. Ο λογαριασμός είναι τσιμπημένος και για καταστηματάρχες και για ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα πληρώσουν ένα τέλος επιδιδεύματος κατά μέσο όρο 300 ευρώ. Δεν έχουμε περιθώριο για άλλες επιβαρύνσεις, λένε οι ίδιοι. Δουλεύουμε 15 ώρες την ημέρα και ούτε μεροκάματο δεν βγάζουμε. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζουμε την αύξηση 10% στα τέλη κυκλοφορίας, την εισφορά αλληλεγγύης που θα πληρώσουν εργαζόμενοι επαγγελματίες συνταξιούχοι, την αυξημένη παρακράτηση φόρου.